Είμαστε εδώ το εργατικό κέντρο, ο Σύλλογος Προοδευτικών Γυναικών, οι συνταξιοχικές οργανώσεις του νησιού μας. Πραγματοποιούμε την παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το κέντρο υγείας Μυτιλίνης για ενίσχυση στις δομές, για ενίσχυση της υγείας μας σε μέσα και υποδομές. Να πούμε ότι πραγματοποιούνται και άλλες συγκεντρώσεις στις 12 ώρες το μεσημέρι στην Καλονή, στο κέντρο υγείας, και στις 1 ώρα το μεσημέρι στο κέντρο υγείας Άντισσας. Είναι μια συνέχεια που δίνουμε στον αγώνα μας μετά τις μεγαλειώδεις κινητοποιήσεις που γίνανε 8 και 16 Μάρτη αντίστοιχα. Έχουν ευθύνη για μας όλες οι κυβερνήσεις που έχουν περάσει από αυτόν εδώ τον τόπο, και η σημερινή και όλες οι προηγούμενες. Και με έκπληξη είδαμε ότι σήμερα ήρθαν υποψήφοι βουλευτές δύο κομμάτων να βγουν φωτογραφία, όταν έχουν βάλει και αυτοί με τον δικό τους τρόπο, έχουν βάλει το δικό τους λιθαράκι με τον ΑΒ τρόπο σε αυτή την υποστελέχωση των δομών υγείας, όχι μόνο του νησιού μας, όλης της χώρας, και στα κέντρα υγείας και στα νοσοκομεία. Η υποχρηματοδότηση χρόνο με το χρόνο συνεχώς μειώνεται, και αυτό που απαιτούμε εμείς είναι ότι πρέπει να δοθούν λεφτά, που λέει και το σύνθημά μας, λεφτά για την υγεία, να εξοπλιστούν τα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας με προσωπικό, με εξοπλισμό, για να μπορούμε να έχουμε την υγεία μας. Ουσιαστικά αυτό που συμβαίνει, συμβαίνει όλα τα τελευταία χρόνια. Θεωρώ ότι είναι μια συνειδητή επιλογή όλων των τελευταίων κυβερνήσεων, η υποβάθμιση της δημόσιας υγείας, το να χάσει τον δωρεάν χαρακτήρα της, ούτως ώστε να μπορέσουν να αναπτυχθούν ιδιωτικές κλινικές, ο ιδιωτικός τομέας σε βάρος όλων μας. Να θυμηθούμε ότι βρισκόμαστε μπροστά στο κέντρο υγείας Μυτιλίνης. Ήρθανε διάφοροι και μιλήσαν, από ό,τι είδα, πολιτικά πρόσωπα. Όμως ας θυμηθούμε λίγο την ιστορία. Θυμηθείτε ότι έκλεισε επί κυβερνήσεως Πασόκ Νέας Δημοκρατίας. Ήταν υπουργός υγείας τότε ο κύριος Γεωργιάδης. Είναι και τώρα υπουργός. Όταν ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ, και ενώ είχε ανοίξει, όταν ζητήσανε να αυξηθούν οι θέσεις των γιατρών οι οποίες υπήρχαν, γιατί είχαν απομείνει μόνο 5 από το ΙΚΑ και δεν έφταναν οι υπόλοιποι που ερχόταν αποσπασμένοι από κέντρα υγείας και περιφερειακά ιατρία. Ο τότε υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Ξανθός, είπε ότι δεν είναι έτσι, και είχε πει μάλιστα ότι είναι 11 οι γιατροί. Πράγμα που ήταν ψέμα. Τώρα έχουμε την περαιτέρω υποβάθμιση του κέντρου υγείας, που από 24 ώρου λειτουργίας, 365 μέρες το χρόνο, δουλεύει μέχρι τις 9 η ώρα το απόγευμα και δεν δουλεύει τα Σαββατοκύριακα. Αυτό τι σημαίνει? Ότι ουσιαστικά έχει δεχτεί η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας του νησιού ένα πολύ μεγάλο χτύπημα. Το ίδιο όμως ισχύει και στα άλλα κέντρα υγείας. Αφορμή σήμερα για την κινητοποίηση ήταν η έλλειψη ασθενοφόρων. Αυτό, αν δούμε και την ανακοίνωση των εργαζόμενων στα κέντρα υγείας, είναι ένα φαινόμενο διαχρονικό, το οποίο δεν πρόκειται να σταματήσει. Εκτός από τον Πολυχνήτο, έχουμε ακάλυπτες βάρδιες και στην Άντισσα. Να δείτε πόσο δύσκολο είναι αυτό το πράγμα που συζητάμε. Μιλάμε ότι μπορεί να συμβεί ένα τροχαίο ατύχημα στην Ερεσό, να μην υπάρχει ασθενοφόρο στην Άντισσα, να πρέπει να φύγει ασθενοφόρο από την Καλονή, ο άνθρωπος να είναι χτυπημένος στο δρόμο, να πάει ένας γιατρός να του δώσει τις πρώτες βοήθειες, αλλά να συνεχίσει να είναι στο δρόμο μέχρι να φτάσει στο ασθενοφόρο μετά από μια μισή ώρα. Μόνο αυτό σκεφτείτε. Δεν είναι στη φαντασία μου, έχει συμβεί. Ωραία. Θεωρούμε ότι πρέπει να ενισχυθούν τα κέντρα υγείας με όλο το απαραίτητο προσωπικό, και το κέντρο υγείας Μυτιλίνης. Το κέντρο υγείας Μυτιλίνης να δουλέψει 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο, έχοντας προσλάβει το απαραίτητο προσωπικό, μόνιμο προσωπικό. Δυστυχώς θα μας πούνε ότι κάνουν προκηρύξεις και μένουν αγώνες. Δεν είναι αλήθεια. Υπάρχουν τρόποι να δώσουν κίνητρα και με αυτά να βάλουν οι συνάδελφοι τα χαρτιά τους και να ζητήσουν τη θέση. Θα φέρω ένα παράδειγμα. Εδώ μέσα, σε αυτό το κέντρο υγείας, υπάρχει θέση για ακτινολόγο. Υπάρχει αυτή τη στιγμή ακτινολόγος που είναι επικουρικός. Όμως,
θα μπορούσε να ήταν μόνιμος, θα μπορούσε δηλαδή όσο καιρό δεν υπήρχε ακτινολόγος εδώ πέρα να έχει με τη μονιμότητα ως κίνητρο να μπορέσει να είναι εδώ πέρα ο γιατρός. Ναι. Το ίδιο ισχύει και για το νοσοκομείο, το ίδιο ισχύει και για όλα τα άλλα κέντρα υγείας. Συμμετέχουμε στη σημερινή κινητοποίηση που προκήρυξε το εργατικό κέντρο, γνωρίζοντας από τα μέσα και οι συνταξιούχοι τα προβλήματα που αφορούν όλους μας, τα προβλήματα της υγείας που αφορούν όλους μας τον Ιτσί. Τα προβλήματα αυτά είναι διαχρονικά, δεν είναι καινούρια, είναι σε μια εξέλιξη, οι ελλείψεις σε νοσηλευτικό, υγειονομικό προσωπικό, σε υλικά, σε εργαλεία, στα νοσοκομεία και στα κέντρα υγείας υπήρχαν, υπάρχουν και οξύνονται. Εμείς σαν συνταξιούχοι δίπλα στους εργαζόμενους, στους αγρότες, στους μικροεπαγγελματίες πιστεύουμε ότι πρέπει να παλέψουμε αυτή η ιστορία να σταματήσει εδώ. Η ζωή μας μας ανήκει, η υγεία είναι δικαίωμα. Το σύνθημα που λέμε όλα τα χρόνια δεν είναι κονσέρβα να πουλιέται, είναι αλήθεια. Η υγεία δεν μπορεί να πουλιέται, δεν μπορεί να μας καλούν να την αγοράσουμε. Η υγεία είναι δικαίωμά μας και σαν τέτοια πρέπει να την έχουμε στο απόλυτο δυνατόν και καλύτερο ποσοστό. Δεν μπορεί να σας πω μόνο ένα χαρακτηριστικό που συμβαίνει εδώ στο Ιτσί και σε πάρα πολλά άλλα μέρη στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει στο δημόσιο τομέα ούτε ένας ενδοκρινολόγος. Ούτε ένας. Ούτε στο νοσοκομείο, ούτε στα κέντρα υγείας. Τη δουλειά του ενδοκρινολόγου καλούνται να την καλύψουν. Χωρίς να σημαίνει αυτό ότι υποτιμάμε την ειδικότητα των γιατρών, οι γενικοί γιατροί και οι παθολόγοι. Αυτό δεν είναι σωστό. Δεν μπορεί να παρακολουθείται ο διαβητικός άρρωστος, ο άρρωστος με διάφορα άλλα ενδοκρινολογικά προβλήματα από γιατρούς που δεν είναι εξειδικευμένοι στο συγκεκριμένο πρόβλημα. Και λέω μόνο ένα χαρακτηριστικό από αυτά. Σκεφτείτε τα ραντεβού που πηγαίνουν πίσω για μήνες για να κάνουμε μια μαστογραφία. Εμείς οι γυναίκες αυτή την ηλικία που διαφημίζουν και λένε ότι θα πρέπει να κάνουμε κάθε χρόνο μαστογραφία. Ότι η μαστογραφία είναι δωρεάν. Ναι, είναι δωρεάν. Μετά από πόσους μήνες και πόσες από εμάς θα καλυφθούν για τα προβλήματα που τυχόν έχουμε. Και μια σειρά άλλα προβλήματα. Για όλα αυτά λοιπόν, για μας, για τα παιδιά μας, για τα εγγόνια μας, είμαστε εδώ και στεκόμαστε δίπλα στους εργαζόμενους και στο εργατικό κέντρο. Συμμετέχουμε σήμερα στις κινητοποιήσεις που γίνονται σε Μυτιλήνη, Καλονί και Άντισσα για την κατάσταση των κέντρων υγείας του νησιού, έχοντας ως προηγούμενη εμπειρία την εμπειρία της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, που με ένα μνημόνιο στην πλάτη κατάφερε να στήσει σύστημα πρωτοβάθμιας φροντίδας σε όλη τη χώρα. Και ζώντας τη σημερινή εμπειρία με την απερχόμενη κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας να γκρεμίζει ό,τι χτίστηκε σε δυσκολότερες εποχές, κλείνοντας τα κέντρα υγείας και ή αποψηλώνοντας τα από προσωπικό. Το ίδιο συμβαίνει και εδώ στο κέντρο υγείας Μυτιλήνης, το οποίο έχει τεράστια κενά σε προσωπικό. Πρόσφατα καταργήθηκε η 24ωρη λειτουργία του και βαίνει απαξιούμενο από μια κυβέρνηση που, ενώ κλήθηκε να αντιμετωπίσει την παγκόσμια κρίση της πανδημίας, δεν έγινε καθόλου σοφότερη για το πώς μεταχειριζόμαστε τα συστήματα υγείας. Όλη η συζήτηση διεθνώς είναι ότι πρέπει να ενισχύονται τα εθνικά συστήματα υγείας και η Νέα Δημοκρατία αποψηλώνει και διαλύει το ΕΣΥ. Ο κόσμος 21 Μαΐου θα κάνει ταμείο και για το επίπεδο των υπηρεσιών υγείας που λαμβάνει από το κράτος, αν αυτό βελτιώθηκε ή χειροτέρεψε στα 4 τραγικά χρόνια του κυρίου Μητσοτάκη, και έχουμε εμπιστοσύνη στην κρίση του, ούτως ώστε μετά τις 21 Μαΐου να αρχίσουμε να ξαναστήνουμε στα πόδια του το Εθνικό Σύστημα Υγείας.